Να πούμε ότι σήμερα τελειώνει η προθεσμία για την, τι ακριβώς, υποβολή υποψηφιοτήτων, τι, για πείτε μας. Εγώ να πω ότι χαίρομαι να ακούω από εσάς ότι και ακόμα και ο Δήμαρχος αναφέρεται στον νέο Αγροτικό Σύλλογο και στις εκλογές του. Ναι, λοιπόν, για το πόσο σημαντικές είναι, διότι έτσι, σταθήκαμε λίγο στο αγροτικό θέμα και στις υποδομές, οπότε μας είπε αυτό. Ναι. Είναι πολύ ευχάριστο να το ακούμε και από το Σώματο Δημάρχου αυτό το πράγμα, να είναι καλά. Λοιπόν, ναι, είναι σήμερα η τελευταία μέρα, το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο του τρέχοντος, του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι απόψε, ουσιαστικά, αν κάποιος άλλος ενδιαφέρεται, θα έρθει να δηλώσει τη συμμετοχή του. Το υπενθυμίζουμε, το λέμε πολύ καιρό, το λέμε και σήμερα, έχουμε φτάσει στη τελευταία ευθεία. Και θα είμαστε παρόντες απόψε εκεί, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Ελεγχτικό Συμβούλιο, η Εφορευτική Επιτροπή και οι υποψήφοι, για να κάνουμε έτσι μια κουβέντα εφοριστικής της προετοιμασίας των εκλογών της Κυριακής 20 Νοεμβρίου που έρχεται. Θα είστε στα γραφεία του Συλλόγου, κύριε Καπαράκη, σήμερα, έτσι? Θα είμαστε στα γραφεία του Συλλόγου. Ωραία. Οι υποψηφιότητες, λέτε, δεν έχουν κλείσει, σήμερα κλείνουν. Υπάρχει ενδιαφέρον για... Έτσι, εντάξει, αν θέλετε, μην μας πείτε ποιοι είναι υποψήφοι, αν και θα πρέπει, για να ξέρει ο κόσμος τι να ψηφίσει και ποιοι είναι. Θα μπορούμε αλλά... να πούμε στις επόμενες ημέρες, αλλά σε αυτό το πούμε ακόμα. Εντάξει, επειδή δεν έχει κλείσει, γι' αυτό δεν επιμένω. Μήπως και κάποιος ενδιαφερθεί σήμερα. Άλλους, όσο γίνεται περισσότερο, ώστε να μην είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Δηλαδή, πόσες αριθμητικά πόσες έχουμε. Αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν γίνεται να είμαστε 7 και να έχουμε, ας πούμε, 8, 9, δεν ξέρω κάπου τι έχουμε και να έχουμε δύο παρατήσεις και να είμαστε πάλι σε δικασία εκλογών, δικαστικού εκπροσώπου και ξανά από την αρχή. Είναι πάρα πολύ ταλαιπωρό αυτό το πράγμα. Πόσες υποψηφιότητες, μην μας πείτε ονόματα, αλλά πόσες είναι οι υποψηφιότητες? Όπως σας είπα, πρέπει να είναι 8. Γύρω σε 9 ή 10 είναι για το Διοικητικό Συμβούλιο, άλλοι 3 ή 4 για το Εποπτικό και 8 νομίζω για την Ομοσπονδία. Οπότε τσίμα-τσίμα. Δηλαδή, οπότε δεν χρειάζεται να κατέβετε σε εκλογές. Είναι αυτά τα πράγματα ακόμα. Μοιράζεται μόνο μεταξύ σας τους ρόλους και τελειώνει η ιστορία, που λέει ο λόγος. Αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Είναι κάτι που θέλουμε να το αποφύγουμε. Γι' αυτό είναι που ζητάνε να έρθουν και άλλοι. Να έχουμε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται και τους αρέσει, έχουν μεράκι στο να ασχολούνται με τα θέματα που τρέχουν συνέχεια πάνω από το κεφάλι του αγρότη. Γενικά, τη Ιεράπετρα, όπου φτάνει τέλος πάντων η αγροτική δραστηριότητα τριγύρω από το Δήμο μας. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα να είμαστε συνέχεια έτσι, να ζω ή δεν ζω. Έπεσα ή είμαι όρθιος. Γι' αυτό φωνάζουμε. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι θα έρθει ο κόσμος και ότι ενδιαφέρεται. Έχουν έρθει πάρα πολλοί και μας έχουν πει ότι εγώ. Εντάξει, δεν ξέρω όσο καλά είστε εσείς τώρα που είστε τόσο καιρό μέσα, αλλά είμαι διαθέσιμο να βοηθήσω όσο το βαθμό που μπορώ και να είναι ο σύλλογος ανοιχτός εκεί να εκπροσωπεί τον κόσμο, να φωνάζει, να διεκδικεί, να συναντιέται με όσους περισσότερους φορείς μπορεί για να εκπροσωπεί τον αγροτικό κόσμο, την αγροτική παραγωγή της Ιεράπετρας. Ωραία. Ποιοι μπορούν τώρα σήμερα, τελευταία μέρα, να υποβάλουν υποψηφιότητα, μιας και τελειώνει, μόνο ξαναλέμε, παλιά, η μέρα? Μόνο παλιά μέλη. Δεν μπορεί καθόλου να γραφτεί τώρα και να βάλει υποψηφιότητα. Έχει παρελθεί, ήταν 22 μήνες ακριβώς, δηλαδή 20 Σεπτεμβρίου, το είχαμε ξαναπεί πολλές φορές. Ναι, δεν πειράζει, το ξαναθυμίσουμε. Το ξαναλέμε άλλη μια φορά, ότι 2 μήνες το προβλέπει το καταστατικό, ότι κάποιος μπορεί να γραφτεί και να συμμετέχει μετά στο εκλογικό. Ωραία, να το ξεχωρίσουμε. Μπορεί να εγγραφτεί. Να ψηφίσει, αλλά για να είναι μέλος δεν γίνεται. Γιατί να αποφεύγουμε κακοποιήσεις. Έτσι, το προβλήμα του καταστατικού δεν το κάνουμε εμείς. Αυτή είναι αυτά. Ελπίζω και... Όλα είναι εντάξει, έχουμε συνεννοηθεί με το δικαστικό εκπρόσωπο. Οι ώρες είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ώρες που είμαστε εδώ και γυρνάμε στις δουλειές μας. Μια στάση λοιπόν και στα γραφεία του Συλλόγου. Όποιος έχει να ψηφίσουμε, όποιος είναι τακτοποιημένοι, απλά μπαίνουν, λένε το γεια, ψηφίζουν και φεύγουν. Οι υπόλοιποι θα χρειαστεί να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες. Εκείνη την ώρα μπορεί να τακτοποιήσει, να πληρώσει τη συνδρομή του και να ψηφίσει, έτσι? Βεβαίως. Ωραία. Τώρα, από τα παλιά μέλη υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, κύριε Καπαράκη, από τους ανθρώπους που ήταν στο Δέλτα Σίγμα το προηγούμενο? Όχι πολύ. Όχι πολύ. Ναι.
Είναι καινούργιοι πιο πολύ. Μάλιστα. Μα ωραία. Μακάρι να. Όχι, δεν παίζει ας πούμε να είναι 8-10 άτομα υποψήφοι. Θέλουμε πολύ περισσότερους για να μπορεί να επιλέξει και ο κόσμος. Και να είδε άλλο ποιο ο λόγος να γίνονται εκλογές. Όταν οι ίδιοι, αυτοί που είναι σίγουροι όλοι μέσα. Με αυτή την έννοια το λέω. Το σίγουρο βέβαια είναι ότι χρειαζόμαστε δεν το συζητάμε. Ας πούμε ότι χρειαζόμαστε τον Ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο, το συνδικαλιστικό όργανο των αγροτών. Δεν το συζητάμε. Συζητάμε όμως περισσότερο κόσμο ότι πρέπει να έρθει να αγκαλιάσει το σύλλογο, να είναι μαζί σας, να βάζει ζητήματα που τον απασχολούν, να διεκδικείτε μαζί. Έστω, βρε παιδί μου, και αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα στη διεκδίκηση, λέγε κάτι θα γίνει. Έρχονται δύσκολα χρόνια τους αγρότες. Το η επόμενη χρονιά θα είναι καθοριστική, μπορώ να πω. Λοιπόν, ένα γερό, δυνατό συνδικαλιστικό κίνημα νομίζω ότι θα βοηθήσει τα μέγιστα. Δεν θα αλλάξει έτσι πράγματα, αλλά θα βοηθήσει. Έτσι, τώρα, συγγνώμη για την. Οι προτάσεις μας εισακούγονται. Τώρα, βέβαια, εντάξει, για τις δράσεις δεν περιμένουμε και πολλές. Πάντα ακουγόμαστε, το ξέρουμε ότι ακουγόμαστε. Αλλά το θέμα είναι ότι και αυτοί που κάτω στην άλλη άκρη. Είναι λίγο δύσκολο να δώσουν κάτι, ας πούμε, τις προκοπές σε ένα κόσμο, σε μια μέρα του κόσμου που παλεύει για να προκόψει, να παράξει καταρχήν εισόδημα για το σπίτι του και κατά δεύτερο λόγο φαγητό και τροφή για όλο τον κόσμο, για όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε έτσι μια καλή, έτσι, το δυνατόν να αφιερώσουμε τον χρόνο μας και να μην πέγαμε, να θίγουμε θέματα σημαντικά και να βρίσκουμε και λύσεις και να προτείνουμε κιόλας, όπως αναφέραμε και τις προάλλες σε μια συνάντηση που είχε γίνει από ένα συγκεκριμένο κομματικό χώρο για τα αγροτικά, ότι εμείς δεν βρίσκουμε απλώς θέματα για μουρμούρα, βρίσκουμε θέματα και τα θίγουμε γιατί είναι προβλήματα που μας ταλαιπωρούν την καθημερινότητά μας και λέμε ότι αυτή προς τα δω βρίσκεται η λύση. Δεν γίνεται δηλαδή. Δηλαδή, το δείξαμε. Είναι ένα θέμα που προσπαθήκαμε πάρα πολύ την τελευταία κουβέντα που κάναμε εκεί πέρα με αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν για να μας ακούσουν. Είναι ότι δεν γίνεται να. Τα σύνορα ανοιχτά να μπαίνει όλος ο κόσμος μετανάστης. Τέλος πάντων, μην μπούμε το λάθρο. Λέμε μόνο μετανάστες, έτσι. Είμαστε και εμείς μετανάστες στο παρελθόν και οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που είναι εδώ πέρα δεν μπορεί να τους έχεις έτσι. Πεινασμένους και κακόμοιρους και ελεηνούς. Εμείς λοιπόν, ο αγροτικός κόσμος τους έδωσε, τους άνοιξε την πόρτα, και το σπίτι μου είναι και με το θερμοκηπείο μου, έτσι. Τους άνοιξε την πόρτα του σπιτιού μου λοιπόν και μπήκαν, δουλέψανε, βγάλανε με ροκάματο για να μην πεινούν, για να μην σκοτώνουν, για να μην κλέβουν τα κοτέτια μας. Έτσι. Εντάξει. Δεν έχει υπάρξει κάποια σημαντική απάντηση ακόμα. Αυτό το εντάξει. Θέλετε να πείτε για το εργόσιμο, Πρόεδρε, γιατί λέγαμε τώρα για το μεταναστευτικό, ας πούμε, με το πρωτοπροσφυγικό, με τον Δήμαρχο. Στο πρόβλημα του μεταναστευτικού, εμείς είμαστε φιλόξενος τόπος και ανοίξαμε τις πόρτες μας και δεχτήκαμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος είναι εδώ και μένει στα παράσπιτα, έτσι. Μένει εδώ, πεινάει, αλλά δεν έχει τρόπο να εργαστεί νόμιμα. Και αυτό το συμβάν δεν είναι σαν να μην υπάρχει για τις επίσημες αρχές παρά μόνο όταν αυτός ο άνθρωπος βρεθεί πάνω στο αυτοκίνητό μου. Αυτό είχαμε δείξει και τότε πριν από τρία χρόνια κλείνουμε τώρα, ήταν η παραμονή των Χριστουγέννων του 2013 αυτό το θέμα. Τέτοια θέματα λοιπόν και μας απαντήσαν ότι εντάξει, το αρχικείο της αστυνομίας μας απαντάει ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τον έλεγχο και το αν αυτός μπορεί να δουλέψει με εργόσιμο ή δεν μπορεί είναι αλλού παπά καπέλο. Αυτό μας είπε με λίγα λόγια. Δηλαδή ψάξτε να βρείτε τον υπεύθυνο. Εμείς μόνο τα πρόστιμα θα σκόβουμε. Μάλιστα. Τι να πω. Οπότε, γι' αυτό ξαναλέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αγκαλιάσει το σύλλογό του, να συμμετέχει στις συζητήσεις και χωρίς κομματικούς εναγκαλιασμούς με κανέναν, φαντάζομαι. Έτσι, αυτό είναι. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει κόκκινο, πράσινο, μπλε στον αγροτικό χώρο, έτσι. Και επειδή συχνά το αναφέρουμε, να το πω και εγώ για άλλη μια φορά, ότι σε όποιες συγκεντρώσεις έχουμε πάει, είτε με πρωτοβουλία του Συλλόγου, του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου της Ιερά Πέτρας, είτε με προσκλήσεις άλλων φορέων, του Δήμου, Περιφέρειας ή κάποιων, ας πούμε, άλλων γεωπόρων, εταιριών κτλ. Πάντα η κουβέντα είναι αυτή που λέμε και τώρα.
Μα τόσο λίγοι ενδιαφερόμαστε, βρε παιδιά. Μα τόσο, δεν έχει κι άλλους. Τόσο λίγοι. Αυτό είναι το θέμα. Χρειαζόμαστε πάντα παραπάνω. Χρειαζόμαστε πάντα παραπάνω. Αυτό είναι. Είτε είναι εκλογές, είτε είναι συναντήσεις, είτε είναι ενημερώσεις, είτε είναι συλλαλητήρια και πορείες. Πάντα δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί οι λίγοι άνθρωποι δεν είναι αντιπροσωπευτικό κομμάτι της κοινωνίας. Όσο και πολύ, τόσο καλύτερα. Το λέμε λοιπόν να το εμπεδώσουμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να λάβουμε ευθύνη, ότι και εμείς έχουμε και δικαίωμα και υποχρέωση στη συμμετοχή σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι του άλλου, δηλαδή δεν γίνεται να πετάμε την μπάλα συνέχεια στον άλλο. Μα εγώ έχω αυτό, έχω το άλλο. Εντάξει, και ο άλλος έχει τα ίδια πράγματα με σένα. Και όλοι αυτοί που συμμετείχαμε αυτά τα τελευταία 3,5 χρόνια στο Σύλλογο έχουμε κι εμείς λόγους να μην συμμετείχαμε. Κι όμως δώσαμε το παρόν, κάναμε κάτι. Όλοι πρέπει να το κάνουμε λοιπόν σε κάθε στιγμή και σε κάθε ευκαιρία. Και να η ευκαιρία. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα, μέχρι σήμερα, θα είστε στο, είπαμε, στο, στα γραφεία. Είσαι από τα καφενεία στο Στόμιο, στο πρώην κινητικό κατάστημα Ανατολής, στον Όροφο. Ναι, το γνωρίζουμε, νομίζω. Θα είμαστε εκεί από τις, μετά τις 6.30 ώρα, μετά τις 7 σίγουρα θα είμαστε εκεί. Αλλά νομίζω, όταν σκοτεινιάζει, θα το πω έτσι χοντρικά, θα είμαστε εκεί, θα τελειώσουμε τις δουλειές μας και θα είμαστε εκεί. Και μέχρι τις 8.30 ώρα, 9, σήμερα σίγουρα θα έχουμε πολλές συζητήσεις, οπότε θα μείνουμε εκεί μέχρι αργά. Οπότε, να μην δολισμονήσει κανείς που θέλει να συμμετέχει και να μην επαναπαυτεί. Να έχει, το έχει στο μυαλό του ότι μη σκέφτεται και ποιος είμαι εδώ εγώ που θα είναι τόσο σημαντικό να βάλω την υποψηφιότητά μου. Όλοι είμαστε σημαντικοί και όλοι συνεισφέρουμε στο να υπάρχει ένας σοβαρός σύλλογος που δεν το λέμε εμείς, το λέει το ίδιο το κράτος ότι είναι σοβαρό που να υπάρχουμε, μια που μας παίρνει σοβαρά στις επιτροπές της στις νομαρχίες, στα προγράμματα των συνεταιρισμών, χρειάζεται υπογραφή και του κράτους και, και εκπροσώπου των συνεταιρισμών, αλλά και εκπροσώπου των αγροτών. Αυτό το ρόλο το παίζουμε εμείς στο νομό Λασιθίου. Χρειάζεται αυτό το πράγμα λοιπόν να συνεχίσει να υπάρχει και να έχει συνέχεια στη σοβαρότητα, στην εκπροσώπηση, σε όλα αυτά που απασχολούν τον αγρότη. Άρα λοιπόν να μην το παραθεσμίσουν, να μην πούνε έλα μου, όχι τι έγινε τώρα, να σπεύσουν απόψε το βράδυ, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, να κλείσουν το ψηφοδέλτιο, να τα ετοιμάσουμε, να τα εκτυπώσουμε και να είναι όλα έτοιμα για την Κυριακή. Από τις 11 το πρωί να πούμε οι ώρες μέχρι τις 8 το απόγευμα. Οι ώρες της εκλογικής διαδικασίας και μετά τις 6 η καταμέτρηση των ψήφων με τη δικαστική εκπρόσωπο και την εφορευτική επιτροπή. Για να καταλήξουμε στο καινούργιο το συμβούλιο, το οποίο θα βγάλει πρώτα Θεός την επόμενη τριετία. Μάλιστα. Λοιπόν, από τις 11 και μετά την Κυριακή οι εκλογές. 11 με 6. Αν το... 11 με 6. 11 με 6 την Κυριακή οι εκλογές. Κυριακή 20 Νοεμβρίου. Έτσι. Λοιπόν, ωραία. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Κύριε Καπαράκη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και ξανά ελπίζω όλες αυτές οι εκκλήσεις που κάνουμε καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, για το αγρότη μας να πιάσουν τόπο, έτσι. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει τι σημαίνει το να έχει φωνή και ελπίζω ότι θα τη στηρίξει και θα βοηθήσει να υπάρχει αυτή. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία εύχομαι. Σήμερα οι τελευταίες λοιπόν υποψηφιότητες. Όσοι έχετε πληρώσει τις εισφορές εδώ και καιρό, όσοι δεν έχετε πληρώσει εισφορές, μπορείτε να πάτε ακόμα και τη μέρα των εκλογών να πληρώσετε την εισφορά, αλλά μόνο να ψηφίσετε. Έχετε το δικαίωμα δηλαδή του, μόνο του εκλέγειν, όχι του εκλέγεστε. Την καλημέρα μας εδώ από τον ηχό. Κύριε Καπαράκη, να είστε καλά. Και από μένα το ίδιο. Καλημέρα. Γεια. Από μένα το ίδιο. Καλημέρα. Γεια. Από μένα το ίδιο.